Εδώ είναι το λαιμό που λες, κύριε. Είναι ο Σαρονικός. Α, Σαρονικός, δηλαδή ο λαιμός που, που ξεχωρίζει. Τώρα θα σου πω. Ναι. Επιστρέφουμε ακριβώς. Ναι. Για να πάμε για το σπίτι. Σας κάνουμε μια βίντεο. Βεδάκι, ωραίο. Ναι. Κοιτάξτε με και πάνω κάτω. Να, τη μέρα. Από εδώ ξεκινάει. Να, αυτό το κομμάτι, το βλέπεις και μέσα. Ναι. Εδώ σταματάει ο Σαρονικός. Μάλιστα. Και κοίτα ένα κομμάτι. Και πάει από εκεί, πλέον αρχίζει κόλπος της Καλονής, βγαίνει Κορινθιακός κλπ. Μάλιστα. Και κοίτα, είναι ένα κομματάκι εκεί. Ένα κομμάτι γη που ξεχωρίζει τα Μέθαινα από νησί σε Χερσόνησο. Μάλιστα. Ναι. Θα το δεις στο βίντεο το βράδυ. Και ο Άλκης τώρα. Μόνο εσένα δεν μπορούμε να σε δούμε λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Σε ποιο? Εσένα δεν σε βλέπουμε, γιατί... Όχι, θα σε βλέπουμε, θα σε δούμε και εσένα. Κάτσε. Άστο το. Έτσι. Τώρα κρύφτηκε η θάλασσα λιγάκι, θα κάνουμε μια πάουζα. Θες κάτι? Το χαμόγελο φτάνει. Κάτσε η θάλασσα από εκεί τώρα. Τώρα είδα από τότε. Θα δούμε και τα ψαράκια μάλλον. Όχι, από εδώ δεν είναι από εδώ. Κάναμε μια πάουζα. Θα δούμε τώρα. Εδώ ο Ηρακλής για να κάνει το εργοστάσιο, ήθελε εδώ να το κάνει. Αγόρασε όλη αυτή την περιοχή. Αφού τα πήρε οι μεσενίτες καλά-καλά όλα, τα πουλήσανε. Ξεκινήσανε τα δικά του κόλπα. Μετά αρχίσανε και τα διώξανε τον Ηρακλή. Και αυτά μείνανε εδώ. Ναι. Τα διώξανε τι τα... Και τώρα είναι όλα του ΕΟΤ αυτά εδώ. Τα οποία ακόμα είχαν αξιοποιήτα. Μάλιστα. Και οι μεθενίτες εδώ είχαν πάρει πολύ καλά λεφτά. Πουλάγανε κάθε κομμάτι και χρυσάβι. Μάλιστα. Τα χρόνια εκείνα, πολλά χρόνια. Πριν τώρα... 40 χρόνια, 40, όταν πότε ήρθα εγώ στα Μέθαν, τότε λέγανε «Ω, πουλάνε». Μάλιστα. Εδώ, πάλι που είναι. Αυτό είναι
малко да ни падне видеото, бе. Айде, пак спираме. Стига толкова.